Πάμε και στη Μαρία Τζαχαράκη να την καλημερίσουμε. Γιατί όπως φαίνεται εδώ η παρέτηση Καραμανλή, όπως καταλαβαίνω Μαρία, από αυτά που μας στέλνεις, έχει δημιουργήσει πρόβλημα στον Ερντογάν εκεί και στους κυβερνώντες. Καλημέρα. Καλημέρα από την Τουρκία. Άκουγα πριν αυτή τη μητέρα που βγάλατε με το 5χρονο, η οποία έλεγε ότι η παρέτηση εμάς δεν μας αμβλύνει ούτε τον πόνο, ούτε οι δηλώσεις των πολιτικών κλπ. Και είναι φυσικό. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θρυνεί πάρα πολύ, θρυνεί παιδιά. Εδώ όμως, τουναντίον θα έλεγα ότι αυτή η παρέτηση έχει ειδωθεί στην Τουρκία ως το ύψιστο παράδειγμα πολιτικού ήθους. Γιατί η Τουρκία βγήκε, μάλλον δεν έχει βγει ακόμη, προσπαθεί να βγει από μια μεγάλη εθνική τραγωδία, τους σεισμούς που ζήσαμε πριν από 20-25 μέρες περίπου. Και αυτό που έλεγαν το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, ήταν ότι εδώ δεν έχει πάρει κανένας την ευθύνη για αυτήν την μεγάλη... για τις 50.000 νεκρούς της Τουρκίας. Όταν είδαν λοιπόν για τους 45 νεκρούς, ίσως και παραπάνω, όπως λέτε ακριβώς, ότι ένας υπουργός τουλάχιστον είχε την ευθυξία να παραιτηθεί, εδώ λοιπόν φίλος χθες μου έγραψε ένα μήνυμα και μου λέει πρέπει να νιώθεις υπερήφανη που είσαι Ελληνίδα. Στην αρχή νόμιζα ότι με ειρωνεύετε, θεωρώντας ότι ο ελληνικός σιδηρόδρομος είναι από τους χειρότερους στην Ευρώπη. Και ότι πώς γίνεται η Ελλάδα, γιατί την Ελλάδα την έχουν ψηλά εδώ στην Τουρκία, ως μια ευρωπαϊκή χώρα. Η Ελλάδα έχει το αλάθητο σε πάρα πολλά πράγματα. Πώς γίνεται, έτσι τουλάχιστον εγώ σκέφτηκα, να υπάρχει ένα τέτοιο δυστύχημα, να ζούμε μια τέτοια τραγωδία. Στην πορεία όμως μου έγραψε ένα δεύτερο μήνυμα, στο οποίο έλεγε εμείς έχουμε εδώ 48.000 νεκρούς, δεν υπάρχει καμία ανάληψη ευθύνης. Και σκέφτομαι πραγματικά τι σημαίνει και ποια χώρα πραγματικά εκπροσωπεί, όπως μου έγραψε, εκπροσωπεί τη δημοκρατία, ποια χώρα έχει νόμους. Αισθάνομαι τόση λύπη, μου έγραψε χαρακτηριστικά, δηλαδή και το λέω, το διαβάζω ακριβώς πώς μου το είπε, αισθάνομαι τόση λύπη για τον τρόπο με τον οποίο κυβερνάται η δική μου η χώρα. Και δεν ήταν μόνο αυτός ο φίλος από το οποίο πήρα το παράδειγμα για να σας πω ότι το κλίμα εδώ στην Τουρκία. Χθες το βράδυ ότι πώς είναι δυνατόν σε μια τέτοια τόσο μικρή χώρα να υπάρχει ανάληψη ευθύνης και εμείς, μια τόσο μεγάλη χώρα με τόσους πολλούς νεκρούς, δεν βγήκε ένας, όχι να παραιτηθεί, να ζητήσει συγγνώμη. Ακόμη και το μισό συγγνώμη, θα το λέγαμε, του κυρίου Ερντογάν, εδώ δεν το υπολογίζουν. Μα δεν όταν από την άλλη έβγαινε και μοίρασε λεφτά. Για τα αίτια της τραγωδίας. Να ησυχάσει η ψυχή μου, γιατί αργήσαμε κιόλας στην αρχή. Δεν ήρθε γρήγορα η βοήθεια. Αυτό είναι. Πήγε για τους πληρώσεις κιόλας. Δεν είπε για τις υποδομές, δεν είπε για διαχρονικά, δεν είπε για τα τέτοια. Δεν είπε τίποτα μόνο. Αλλά τι τον νοιάζει τον Ερντογάν, θα δώσει λεφτά ο Ερντογάν, ρε Μαρία. Ακριβώς αυτό. Μοιράζεται λεφτά την άλλη μέρα. Πήγε και αλλού και χθες του είπε ένας πολίτης, του λέει μη μοιράζεις χρήματα, δεν έχουμε ανάγκη από χρήματα αρχηγέ, του είπε. Άρχισε, έβγαλε από την τσέπη του τα 200 λίρα, αυτά που δείχναμε και την προηγούμενη φορά σε άλλη πόλη, έβγαλε από την τσέπη του πάλι καινούρια τυπωμένα, δεν ξέρω, καινούρια χρήματα και άρχιζε και έδινε. Παρόλο που είχε δημιουργηθεί εδώ σάλος από αυτή την κίνηση και από αυτό το βίντεο που είχαν ξαναδεί. Επειδή άκουσα νωρίτερα και τον Νίκο το Μερτζάνη που είπε για απόδοση δικαιοσύνης, το ίδιο λοιπόν και εδώ ο τουρκικός λαός, όταν είδε αυτή την παρέτηση, ουσιαστικά διψάει, αυτό έβγαλε τη δίψα του για απόδοση δικαιοσύνης που χάθηκαν τόσες χιλιάδες άνθρωποι εδώ και χάθηκαν από αυτά τα σάπια κτίρια. Στην Ελλάδα μπορεί να είναι σάπια τα πλοία, τα τρένα, δεν ξέρω τι. Εδώ μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες σάπια κτίρια. Λοιπόν, από αυτό χάθηκαν και όχι από τους σεισμούς.